Αυτή η φιλαρμονική μπορεί να είναι χαρά μας, είναι πρωτίστως δική σας χαρά. Είναι της πόλης μας. Και πάλι χρόνια πολλά και να υποδεχτούμε τη φιλαρμονική μας.
Οπτικούλης ο Πολυκούλης κάθε φορά που έβλεπε τα αστεράκια στον ουρανό ήθελε να τα αγγίξει. Παππού, έλεγε στον παππού, σήκωσέ με σε παρακαλώ στα χέρια σου να αγγίξω ένα αστεράκι. Δεν γίνεται αυτό που ζητάς, εγγονάκι μου, απαντούσε ο παππούς. Τα αστεράκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τα αγγίξεις. Μα γιατί είναι τόσο ψηλά, παππού, ρωτούσε ο Πτυχούλης ο Πολυκούλης. Είναι τόσο ψηλά για να μην τα αγγίζουν τα ποντικάκια και λερώνεται η απλασμόσχολή τους. Εγώ όμως, παππού, μια μέρα να το δεις, θα αγγίξω ένα αστεράκι. Αλλά προτού τα αγγίξω, θα πλύνω καλά, πολύ καλά τα χέρια μου για να μην λερώσω την ασημόσχολή του. Και τι δεν έκανε ο Πτυχούλης για να αγγίξει ένα αστεράκι. Έπαιρνε φόρα και πηδούσε με όλη του τη δύναμη όσο πιο ψηλά μπορούσε. Σκαρφάλουνε σε κουμπόξυλα, σκαρφάλουνε σε τίλερα κόξυλα, σκαρφάλουνε σε κεραίες τηλεόρασης, σκαρφάλουνε σε καμπαναριά. Τίποτε όμως. Όσο και να προσπαθούσε, δεν κατάφερε να αγγίξει ένα αστεράκι. Ωχ, ίσως έχει δίκιο ο παππούλης, σκεφτόταν. Ίσως να μην τα καταφέρω να αγγίξω ποτέ στη ζωή μου αστεράκι. Αλλά πάλι, το θέλω τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που κάποιος ξέρει, ίσως κάποια μέρα να τα καταφέρω. Thank you.
και εκεί που καρφάνομαι συνάντησε ένα ξύλινο στρατιωτάκι. Φοβούσε πατακτερή στολή και στη μέση του είχε ζωσμένο ένα σπαθί. «Γεια σου, ποντικάκι», του είπε το στρατιωτάκι. «Για πού το έβαλες?» «Πάω να αγγίξω ένα αστέρι». «Αστέρι, τι νόημα έχει να αγγίξεις ένα αστεράκι», είπε το στρατιωτάκι. «Έχω να σου προτείνω κάτι πολύ καλύτερο». «Δηλαδή», λέω το γλυκούλι, «να γίνεις κι εσύ στρατιώτης. Βλέπεις εκείνο εκεί το κουτί στη βάση του δέντρου? Εκεί μέσα βρίσκονται άλλα 12 στρατιωτάκια. Θα γυμνάσουμε έναν ανίκητο στρατό και θα κατακτήσουμε όλο το σπίτι. Θα κυριεύσουμε το μπάνιο, θα ελευθερώσουμε την κουζίνα και ποιος ξέρει, μπορεί να συναντήσουμε και κανέναν άλλον στρατό και να τον κατατροπώσουμε. Μετά θα κατακτήσουμε και τον υπόλοιπο τον κόσμο. Από το Πιπερού ως τη Φουτοπία θα είσαι ένας δοξασμένος στρατιωτικός ποντικός και όλοι θα σε τρέμουνε». «Δεν θέλω να είμαι ένας δοξασμένος στρατιωτικός ποντικός και όλοι να με τρέμουνε», είπε ο Τροπτικούλης. «Τι θέλεις?» «Να αγγίξω ένα αστεράκι». Έτσι ο Τροπτικούλης συνέχισε να σκαρμαλώνει. Χαμογέλασε η κουβίτσα. «Ενώ αν αγγίξεις εμένα, αν με αγκαλιάσεις, αν με φιλήσεις, αν με αγαπήσεις, ποιος ξέρει, μπορεί να σε αγαπήσω κι εγώ. Βλέπεις εκείνο το κουτί με το ροζ περιτύλιγμα και τη βυσσινιά κορδέλα στη βάση του δέντρου?» Λοιπόν, εκεί μέσα βρίσκεται ένα πανέμορφο βουλόσπιτο με βουδένια τα πετσαρία στην κρεβατοκάμερα και τόσο δούλικα σερβίτσα στην τραπεζαρία. Θα ζήσουμε εκεί για πάντα ευτυχισμένοι. Θα σου τηγανίζω κάθε μέρα τη ροπιτάκια και την Κυριακή θα πηγαίνουμε μαζί στο πουμποθέατρο». «Δεν θέλω να ζήσουμε εκεί μέσα ευτυχισμένοι για πάντα, ούτε να μου τηγανίζεις κάθε μέρα τη ροπιτάκια, ούτε την Κυριακή να πηγαίνουμε στο πουμποθέατρο. Τι θέλω, να αγγίξω ένα αστεράκι. Καλά, χάλια του κεφαλιού σου να δω τι θα καταλάβεις». «Τι είναι το εσύ, έτσι?» Έτσι το ποντικάκι συνέχισε να σκαρφαλώνει. Thank you.
σε ένα ναυτάκι. Γεια σου ποντικάκι, του είπε το ναυτάκι. Και πού το έβαλες? Πάω να αγγίξω ένα αστεράκι. Αστεράκι, ποιος ο λόγος να αγγίξεις ένα αστεράκι? Γιατί να κάνεις τον πολύτιμο χρόνο σου με αστεράκια και τέτοια, είπε το ναυτάκι. Έχω να σου προτείνω κάτι πολύ πολύ, μα πάρα πολύ καλύτερο. Τι, λέει το κουτί. Βλέπεις εκείνο το κουτί με το θαλασσί περιτύλιμα και την μπλε κορδέλα στη βάση του δέντρου? Λοιπόν, εκεί μέσα βρίσκεται μια μπουκάλα που έχει μέσα ένα καραβάκι. Θα σπάσουμε την μπουκάλα, θα κλέψουμε το καραβάκι, θα πάμε στο πιο κοντινό ριάκι και θα σαλπάρουμε. Εγώ έχω δώσει στην τσέπη μου ένα χάρτη θησαυρό. Θα βγούμε στον ωκεανό και θα βρούμε το θησαυρό. 100 ροζ λουπίνια και 1000 πράσινα σφαράγδια. Θα είσαι ο πιο εύκολος πρωτοκόλος του κόσμου. Όλοι θα σου κάνουν υποκλήσεις και θα ζεις σε ένα τριόροφο σπίτι. Κι όμως, δεν θέλω να είμαι πιο εύκολος πρωτοκόλος του κόσμου, ούτε όλοι να μου κάνουν υποκλήσεις, ούτε να ζω σε ένα τριόροφο σπίτι, είπε το πρωτοκόλος. Τι θέλεις? Να αγγίξω ένα αστεράκι. Πώς το λένε, ρε παιδιά? Θέλω να αγγίξω ένα αστεράκι. Ένα αστεράκι. Δεν θέλω ούτε να γίνω δοξασμένος στρατιωτικός πολιτικός, ούτε να μου τηγανίζουν τυροπιτάκια, ούτε να μου κάνουν υποκλήσεις. Ένα αστεράκι θέλω να αγγίξω, ρε παιδιά. Πώς το λένε, ένα αστεράκι. Καλά δε, μη φωνάζεις, θα εσύ να το μετανιώσεις, είπε το ναυτάκι. Είσαι το πρώτο φωτικάκι στην οικογένειά μας που καταφέρει να αγγίξει ένα αστεράκι. Θα έχουμε να το λέμε.
έτρεξε γρήγορα, γρήγορα να μην πάρει το αστεράκι που είχε αγγίξει. Αλλά στο μεταξύ είχε κοπεί το ρεύμα και το αστεράκι είχε σβήσει. Φαίνεται ότι γύρισε πάλι ξανά στον ουρανό, σκέφτηκε το κοτικάκι. Βγήκε στον κήπο και σήκωσε τα μάτια του ψηλά. Χιλιάδες μυριάδες αστέρια στραφτάριζαν στο απέραντο στερέο. Το κοτικάκι τα αγκάλιασε όλα με το βλέμμα. Ποιο άραγε να είναι αυτό που άγγιξα, αναρωτήθηκε. Τώρα όμως που είχε αγγίξει ένα αστεράκι, ένιωθε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν χιλιάδες ακόμα αστράκια για να αγγίξω σκέφτη. Αλλά αφού τα κατάφερα μια φορά, σίγουρα θα τα καταφέρω κι άλλα. Θα τα αγγίξω όλα. Εκεί, ανάμεσα στις χιλιάδες αστέρια, ένα μικρό αστεράκι τρεμόσβηνε. Λες και του έλεγε το μάτι, λες και του έλεγε, ναι μικρούλι μου ποντικάκι, κάποια μέρα θα τα αγγίξεις όλα. Καλά παιδάκια και ακούσατε καλά το παραμυθάκι, έλα, καραμελή θες, έλα, πιαστέ.